μείωση του κατώτερου μισθού των 586 ευρώ και νέος υποκατώτερος μισθός για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Κατάργηση όσων επιδομάτων έχουν απομείνει και σφαγή στα προνοιακά επιδόματα. Πλήρη επικράτηση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων για ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μέσου μισθού. Παραπέρα, επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, δηλαδή της δουλειάς λάστιχο, με 100 και 200 ευρώ μισθό. Νέα μείωση των σημερινών συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, δηλαδή νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους που έχει παραγγείλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων στην κυβέρνηση. Νέα μεγάλη μείωση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους στα 5.000 από τα 8.600 ευρώ. Νομιμοποίηση των δουλεμπορικών γραφείων. Θα έρθουν νέες περικοπές, 2,4 δις, ενώ για την κοινωνική ασφάλιση 1,5 δις. Δικαίωμα στους εργοδότες να απαντούν με lock-out στους αγώνες των εργαζόμενων. Νέος συνδικαλιστικός νόμος για τον περιορισμό και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. Το Σάββατο αυτό ψηφίζεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 17 που επιβάλλει επιπλέον 4 δις ευρώ μέσα στους νέους έμεσους και άμεσους φόρους. Μειώσεις δαπανών για το λαό τη στιγμή που η κρατική δαπάνη για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων διωγγώνεται κατά 250 εκατομμύρια ευρώ και φοροαπαλλάσσονται κατά 20,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος γύρος επίθεσης είναι αποφασισμένος εδώ και καιρό από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, άλλες εργοδοτικές ενώσεις, τα κόμματα που ψήφισαν το Τρίτο Μνημόνιο και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Τι θέλουν όλοι αυτοί? Θέλουν με κάθε τρόπο ακόμη πιο φθηνά εργατικά κέντρα, χέρια. Θέλουν να καταργήσουν ό,τι έχει απομείνει σε εργατικό δικαίωμα. Θέλουν να μην υπάρχουν αντιδράσεις για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η συντριβή των δικαιωμάτων του λαού, οι διαπραγματεύσεις με στόχο την αύξηση των κερδών τους. Βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι και λοιποί επιχειρηματίες, όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν στα θησαυροφυλάκια της Ελβετίας και αλλού. Διατάζουν τους άνεργους, τους απλήρωτους, τους κακοπληρωμένους, το φτωχό εργαζόμενο λαό, το νέο, τη νέα, το συνταξιούχο, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες, να βγάλουν το σκασμό. Αυτό εννοούν όταν μιλάνε για συνένεση, για εθνική οικονομία, για εθνική ενότητα. Και αυτοί και οι κυβερνήσεις